Ταμεία από ΔΕΙΑΡ. Όλα αυτά πονάνε, θα πω εγώ. Κοντά μας είναι ο κύριος Λεωνίδας Κωστόπουλος, ο πρόεδρος των φοροτεχνικών. Τον καλησπερίζουμε. Να διορθώσουμε και το πλάνο, σας παρακαλώ. Τζάκησαν τον άνθρωπο, ήρθε τραυματίας. Ήρθε τραυματίας, τον ευχαριστούμε για την υπομονή του. Πάρα πολύ. Δεν πιστεύω να σας πείραξε κανένας Χαρδούβελης ή καμία Σαββαίδου, κύριε Κωστόπουλε. Όχι, όχι. Εντάξει, έχουμε ένα τραυματισμό που έρχονται συνεχώς. Θα περάσει, αλλά μπροστά στον τραυματισμό που έχει υποστεί η χώρα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτός δεν είναι τίποτα. Περαστικά. Ωραία, περαστικά σας. Λοιπόν, το λέμε γιατί μπορεί να μην το βλέπετε στο πλάνο μας, αλλά ο κύριος Κωστόπουλος έχει έρθει στο στούντιο με ραγισμένο το χέρι προς όφελος της ενημέρωσης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο είναι καταπληκτικό, έτσι. Προσωρινό στόπ στις κατασχέσεις, γιατί καθυστέρησαν στην εφαρμογή του νόμου, έτσι. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, όπως καλά, ξέρετε, δεν και μπράβο, αλλά τέλος πάντων. Ναι, ναι. Όπως ξέρετε, θα έχουμε σε εφαρμογή σε λίγες ημέρες των ρυθμίσεων που έχουν βγει για τα ασφαλιστικά ταμεία και για τις εφορίες. Επειδή το σύστημα για άλλη μια φορά δεν ήταν ακόμη έτοιμο, πιθανολογείται. Με αιτιολογικό του συστήματος την γλιτώσαμε πάλι. Δυστυχώς πολλά πράγματα, υπάρχουν και αυτά, δηλαδή, έτσι. Πολλά πράγματα γίνονται και δεν προβλέπονται πώς μπορεί να στηθούν τα λογισμικά. Ψηφίζονται πρώτα οι νόμοι και μετά ψάχνουμε να δούμε πώς θα στηθούν τα λογισμικά. Δεν υπάρχει άμεση εφαρμογή νόμων και λογισμικών. Πάντως είναι γεγονός ότι δόθηκε εντολή μεταξύ σοβαρού και αστείου, να μην χάνουμε τις ειδήσεις τις σοβαρές, δόθηκε εντολή να παγώσουν οι κατασχέσεις, ναι, μέχρι, ναι, την εφαρμογή. Είναι μια άτυπη εντολή που και εμείς την μάθαμε από ένα δημοσίευμα των νέων. Έτσι. Ότι η κυρία Σαββαίδου έδωσε, που είναι η Γενική Γραμματέας Εσόδων, η Εκατερίνη Μεγάλη, ναι, ναι, έδωσε μια εντολή ώστε μέχρι να ανοίξουν εφαρμογές και ένα τρίμηνο μετά να μην έχουμε κατασχέσεις σε χρέη μέχρι 300.000 ευρώ. Το τονίζουμε αυτό. Ναι. Βέβαια, από εκεί και πέρα, όσες κατασχέσεις έχουν προχωρήσει ή θα προχωρήσουν με την ένταξη των φορολογουμένων στις ρυθμίσεις, θα μπορούν να πάρουν πίσω τα ακίνητα και δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο πρέπει να γίνει αυτό, ενώ θα έπρεπε να δοθεί και σε αυτούς τους ανθρώπους ένα περιθώριο. Για να γνωρίζετε και το εξής, ότι για τα ασφαλιστικά ταμεία θα ανοίξει το σύστημα περίπου γύρω στις 10 Νοεμβρίου, ενώ για τις ρυθμίσεις που αφορούν την εφορία θα ανοίξει γύρω στις 15 Νοεμβρίου. Το θέμα είναι ότι αυτές όλες οι ρυθμίσεις, το έχουμε συζητήσει κι άλλη φορά, κύριε Στεριόπουλε, ότι θα είχαν μια πολύ καλή, θα ήταν πολύ χρήσιμες και η εφαρμογή τους θα ήταν πάρα πολύ σημαντική σε μια άλλη χρονική περίοδο. Σήμερα που βλέπουμε ότι οι πιο πολλές επιχειρήσεις και γενικώς οι πολίτες έχουν τεράστια οικονομικά προβλήματα, θα είναι δύσκολο να αποπληρώσουν την ολότητα των δόσεων. Διότι μην ξεχνάτε ότι ρυθμίζονται οφειλές που είναι μέχρι την 1η Οκτωβρίου του 2014 και από εκεί και πέρα θα πρέπει για να είναι ενήμεροι να πληρώνονται και οι τρέχουσες οφειλές. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο στη γενικότερη εφαρμογή. Και μας κάνει κιόλας εντύπωση γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν εφαρμοστήκαν κάποιες χρονικές περιόδους πίσω. Παρόλα βλέπουμε ότι, δηλαδή τώρα που έρχεται η πίεση, ένα σωρό πολιτικών, πραγμάτων κτλ, να εφαρμόζονται και στην ουσία δεν θα έχουν καμιά εφαρμογή και θα λειτουργήσουν, πιστεύω, και ως άλοθη. Έχουμε καμιά είδηση πριν πάμε στην απεργιακή κινητοποίηση? Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε και την είδηση ότι περιμένουμε και τι θα γίνει σχετικά με τα κόκκινα δάνεια. Σωστά. Προχθές, κάτι υποδένδυας, αλλά ναι, ναι, προχθές τον άλλαξε το Υπουργείο και τα χάσε πάλι. Ναι, ναι. Τα τώρα το έχει αναθέσει το Υπουργείο, το έχει πάρει ο κύριος Σκρέκας. Έχει στείλει, ναι. Καλά λέει ο Γιάννης, έχει στείλει τη φρεγάτα να παρακολουθεί την Τουρκική. Τσακώνονται για τα κόκκινα δάνεια και οι φρεγάτες σουλατσάζουν. Και οι φρεγάτες με τις κόκκινες σημαίες κάνουν βόλτες.
Κοιτάξτε, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κόκκινα δάνεια, κόκκινα δάνεια, τι γίνεται. Μπράβο, Γιάννη, λοιπόν, ωραίο λογοπαίγνιο, τέλειο. Όπως ξέρετε, πριν φύγει ο κύριος Δένδιας, πέρασε μια νομοθετική ρύθμιση για τα χρέη των μικρών επιχειρήσεων στη Βουλή και θα κληθούν οι βουλευτές να την ψηφίσουν. Σε αυτή την ρύθμιση θα δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε 180.000 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ένα τζίρο γύρω στα 2,5 εκατομμύρια, γιατί από εκεί και πέρα δεν προβλέπεται κάτι άλλο, να ενταχθούν. Αυτό προσδοκά η κυβέρνηση, ότι θα διατηρήσει 350.000 θέσεις εργασίας, δεν θα πουληθούν αυτοί οι άνθρωποι και αφετέρου θα δώσει τους προσδοκόμενους φόρους και... Δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να σηκώσω αφίσα τώρα. Λοιπόν. Δεν έχουμε χρόνο. Καθίστε να το κάνω σωστά. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, είναι εκεί κεντραρισμένο. Λοιπόν, κύριε Κωστόπουλε, τι έχουμε? Απεργία, συγκέντρωση. Ναι, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου. Θα πιαστείτε χέρι μου, πείτε τα γρήγορα. Έχουμε πανελλαδική συγκέντρωση. Όλοι οι λογιστές φοροτέχνες στην πλατεία Συντάγματος και έχουμε καλέσει και όλους τους κοινωνικούς φορείς να συμμετάσχουν. Από την πλευρά μας εμείς θα συμμετάσχουμε, γιατί τα προβλήματα είναι πολύ οξυμένα. Βλέπουμε ότι έχει χαθεί κάθε έννοια φορολογικής δικαιοσύνης και αυτό το πράγμα τα τελευταία χρόνια μας έχει δημιουργήσει στις δουλειές μας τεράστια προβλήματα, όπως βέβαια και στην υπόλοιπη κοινωνία, που δεν μπορούμε να καθορίσουμε ποιο είναι το πλαίσιο όλων αυτών των πραγμάτων και είναι νόμοι οι οποίοι έρχονται και εγκύκλοι διαρκώς που δεν έχουν καμία εφαρμογή ως την αναπτυξιακή πολιτική. Καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν μπορούμε συνεχώς να συντελούμε σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο έρχεται, γιατί καθημερινώς συναλλαστόμαστε και με τους φορολογουμένους που καταλαβαίνουμε και αυτοί μας μιλούν διαρκώς για τα προβλήματά τους και ζητάμε την ανατροπή όλων αυτών των πραγμάτων και μια φορολογική πολιτική σε βάθος χρόνου από 5 έως 10 έτη και απλή φορολογική πολιτική. Είναι σημαντικό η απλή φορολογική πολιτική. 7 Νοεμβρίου 2014 στο Σύνταγμα, πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ενημέρωσης λογιστών και φοροτεχνικών. Ναι, είναι μια συγκέντρωση η οποία δεν κυδαιμονεύεται, για να το πούμε αυτό, από κανένα κόμμα. Είναι αυθόρμητη συγκέντρωση συναδέλφων λογιστών, οι οποίοι επικοινωνούμε στο διαδίκτυο και στο Facebook. Και είναι μια διεργασία η οποία έχει κρατήσει τώρα πάνω από 2 χρόνια. Έγινε και πέρυσι συγκέντρωση. Διαμαρτυρόμενοι πάλι για τις πολιτικές του Υπουργείου Οικονομικών που εφαρμοζόταν μέσω του κυρίου Θεοχάρη, και φέτος τα πράγματα είναι ακόμη πιο όρημα και πιο δύσκολα για να κατέβει πιο πολλής κόσμος στην Αθήνα, όπως έχουν κληθεί και όλοι οι κοινωνικοί φορείς, επιμελητήρια, σύλλογοι, ΙΓΕΣΕΒΕ, για να συντρέξουν στην όλη αυτή η λέλαπα τη κοινωνία σήμερα. Έχετε χίλια δίκια, κύριε Κωστόπουλε. Λοιπόν, κρατάω, Γιάννη, συγγνώμη, εκείνο το καταπληκτικό που μας είχατε πει κάποτε, ότι σας είπαν ότι το σύστημα θα ανοίξει μετά τις 12 τη νύχτα, να μείνετε να δουλέψετε εκείνη την ώρα. Ναι. Σας έχουν πει κάτι τέτοια απίστευτα. Κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα μας. Επιτρέψτε μου λίγο να διαβάσω τα σημαντικά, Γιάννη, από την αφίσα, την οποία σας την έδειξα προηγουμένως. Φόρος εισοδήματος 26% από το πρώτο ευρώ. Τέλος επιτιδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης, τεκμήρια, εξοντοτικά πρόστιμα, κατάργηση αφορολόγητου για παιδιά, φόρος στο πετρέλαιο, ένφια, αντικειμενικές αξίες υψηλότερες από εμπορικές, ΦΠΑ 23%, άσκοπες ηλεκτρονικές υποβολές. Όλοι μαζί αγωνιζόμαστε για να μπει ένα τέλος στην άδικη φορολόγηση. Ξανά, πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ενημέρωσης λογιστών και φοροτεχνικών 7 Νοεμβρίου 2014 στο Σύνταγμα, ώρα συγκέντρωσης 1:30 το μεσημέρι. Λίγα τα μέτωπα, κύριε Κωστόπουλε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την όλη στήριξη και πάντα το ξέρετε ότι είμαστε οι λογιστές φοροτέχνες στη διάθεσή σας. Και εμείς. Και εμείς σας ευχαριστούμε να ζητήσετε βοήθεια και από το Υπουργείο Οικονομικών και την κυβέρνηση. Περαστικά σας, κύριε Κωστόπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γιώργο, πάμε σε ένα ρεπορτάζ, την πρόταση που έκανε πολύ πρόσφατα ο πρώην Υπουργός Υγείας με αφορμή και την χθεσινή συνάντηση με τον Νίκο Σταυρογιάννη. Καλό ήταν αυτό. Για ένα πάρκο μουσείο στο σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου. Πάμε να δούμε τι δήλωσε και τι αποδέχτηκε.